Η πατρίδα μας χάνεται. Σβήνει κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Η αγανάκτηση. Ο γοκισμός των Ελλήνων θεριεύουν. Ο πόνος, ο φόβος. Η απιστία και η δηλία εμφανίζονται στην Ελλάδα. Σε παρακαλώ, αδερφέ. Αλλά και οι δειλοί γενναίοι και ανδροί γίνονται ελπίζοντας στο Θεό. Η ελάχιστη όμως απιστία και ο δισταγμός κλείνουν την πόρτα του Πανάγαθου. Η προσευχή, αδελφοί, διασχίζει τους ουρανούς. Και όταν προσεύχεσαι υπέρ των κατεξοχήν πόθων και σκοπών του ελληνισμού, πώς να μείνεις ακουστής. Εκείνοι συνδέονται και ταυτίζονται με τα συμφέροντα του Θεού, γιατί είναι πόθη και σκοπή του χριστιανισμού. Κάθε σπιθαμή γης, ανακτηθήσα υπό του ελληνισμού, προστίθεται στη χριστιανική χώρα, στην επιγής κληρονομιά του Θεού. Πάσα δεήτα αυτού αποτελεί ο πιστοδρόμης του χριστιανισμού. Με θάρρος λοιπόν και αδιστάκτως, χριστιανοί Έλληνες, ας αποταθούμε στο Θεό, ως λαός δικός του, να τον παρακαλέσουμε, όχι μόνο υπερ υλικών, σωματικών, αλλά υπερ ψυχών, πίστης, εκτέλεσης καθηκόντων προς τον Θεό, του ατόμου και της πολιτείας. Όχι να απαλλαγούμε μόνο από οδυνηρό και αφόρητο ζυγό, αλλά να πάψει η εκφάβληση ψυχών και σωμάτων απειραρίθμων βαπτιστέντων χριστιανών. Μήπως αυτά δεν θέλει και ο Θεός. Μήπως αυτή η ύπαρξη του Ισλαμισμού, οι όλο και περισσότεροι οπαδοί του Μαόμεθ που μπαίνουν στη χώρα μας, δεν είναι όνειδος, συμφορά, καταστροφή. Μήπως δεν είναι μισητή από το Θεό, αποτροπέα. Μήπως η ευχή να ανατραπεί, να συντριβεί και εξαφανιστεί το όποιο σατανικό κράτος δεν είναι κατεξοχήν θεάρεστος ευχή. Τι λοιπόν μπορεί να εμποδίσει να ακουστεί η δέησή μας. Τι άλλο. Η έλλειψη της στέρμης της παράκλησης. Πότε θα λάβει η φωνή μας το φλογερό της ηγεσίας, εάν δεν επιθυμούμε κατά βάθος, πολύ ζωερός, το ετούμενο. Πώς που εμείς οι ελεύθεροι καταντήσαμε σε τόσο μεγάλη αναρχισία, ώστε στο θέαμα της καταδουλωμένης Ελλάδας οι κραυγές της οδύνης αυτής ούτε δάκρυα ούτε στεναγμούς αποσπούν από τις καρδιές μας. Εάν μακράν απέχουμε από αγρυπνίες, νηστείες, προσευχές για να απολαύσουμε ησύχως τη κλειδί της καλοπέρασης, πότε και πώς θα ανοίξουμε, αδελφοί, τις καρδιές μας στους ουρανούς, εάν η μεγάλη πόθη του χριστιανισμού και του ελληνισμού μας αφήνουν αδιάφορους. Μήπως κέρδη, επιτυχίες αρκούν για να ικανοποιήσουν και χορτάσουν την καρδιά μας. Μήπως όσο άσωτος καταντήσαμε πρόθυμοι να αρκεστούμε στην τροφή των χείρων και μόνο εάν αυτή λείπει θυμόμαστε τον οίκο του πατρός μας. Μήπως λοιπόν να πετύχουμε τα μεγάλα κατορθώματα. Πώς λοιπόν να πετύχουμε τα μεγάλα κατορθώματα όταν βαυκαλιζόμενοι βλέπουμε εμπόδια και εχθρούς και απελπιζόμαστε. Πώς όταν μεγάλοι άπλιστοι κλέβουν την κληρονομιά μας αποθαρρυνθόμεθα πεδαριωδώς. Μήπως μόνο μικρά και όχι μεγάλα εμπόδια δύναται να καταρρύψει ο Θεός. Μήπως μόνο Αλβανούς, Βούλγαρους, Τούρκους δύναται να υποτάξει. Αμερικανούς και Γερμανούς όμως όχι. Πού είναι η πίστη μας. Ας ξυπνήσουμε, αδέρφια, και ας προτρέψουμε τους εαυτούς μας σε πίστη αληθινή, ατρόμητη, γενναία, αναστάσιμη. Πρέπει η Ανάσταση του ελληνισμού να είναι και Ανάσταση του χριστιανισμού. Υπερπατρίδος προσευχή. Καλό υπόλοιπο και καλή Ανάσταση. Amen.